Well, Becky, President Biden is expected to bring top congressional leaders back to the White House on Tuesday to discuss the last week of negotiations among staff. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται ένα μόλις βήμα πριν το δημοσιονομικό γκρεμό και τη χρεοκοπία, ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται για άλλη μια δύσκολη συνάντηση. Στις 10 ώρα Κύπρου υποδέχεται στο Οβαλγραφείο τους τέσσερις ηγέτες της Βουλής και της Γερουσίας για άλλη μια παρτίδα σκληρού πολιτικού πόκερ. Ζητούμενο, η κατάληξη σε συμφωνία για αύξηση του δημόσιου χρέους ώστε η χώρα να μην κηρύξει πτώχευση. Δεδομένο ότι ο χρόνος μέχρι την 1η Ιουνίου εκπνέει και το χάσμα παραμένει αγεφύρωτο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν παρασκηνιακά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μόνο που ακόμη και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών επιβεβαιώνουν το αλαλούμ. I remain optimistic because I'm a congenital optimist. But I really think there's a desire on their part as well as ours to reach agreement. I think we'll be able to do it. Εντελώς διαφορετική η ανάγνωση των εξελίξεων από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής που παραμένει ο μεγαλύτερος σκόπελος. Το αίτημα των κόκκινων για περικοπές των δημοσίων δαπανών για μια δεκαετία ως αντάλλαγμα για να συνενέσουν απορρίπτεται από την κυβέρνηση και η χώρα βρίσκεται κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Με μια δεύτερη επιστολή προς το Κογκρέσο, ο Υπουργός Οικονομικών κρούει κόδωνα κινδύνου. Εάν εντός των επόμενων 15 ημερών δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε η κήρυξη στάσης πληρωμών για πρώτη φορά στην Αμερικανική ιστορία είναι μονόδρομος. Κοινωνικές ασφαλίσεις, συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα βρεθούν στον αέρα. Αν το Κογκρέσο δεν αυξήσει το όριο δανεισμού, θα προκληθεί η οικονομική καταστροφή στις ΗΠΑ και πολλές άλλες οικονομίες διεθνώς. Θα προκαλέσει σοβαρά δεινά στις αμερικανικές οικογένειες και θα βλάψει την ηγετική μας θέση παγκοσμίως. Την εξίσωση περιπλέκει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι από αύριο και για μια εβδομάδα ο Τζο Μπάιντεν θα βρίσκεται εκτός χώρας και άρα ο ωφέλιμος χρόνος για διαπραγματεύσεις είναι εκ των πραγμάτων απειροελάχιστος.